για το χώρο αυτόν. Δημοτικά τέλη πλήρωνε. Θα τα ζητήσετε αναδρομικά. Τι θα κάνετε? Κυρία Γρυπάρη. Ναι, σας ακούω. Θέλω, δεν θα ήθελα άλλη ερώτηση. Θέλω, δεν κλείνω, σέβομαι την εκπομπή σας, σέβομαι τον Αντένα σαν κανάλι, αφού ολοκληρώσετε με τους προσκαλεσμένους σας, αν θέλετε να σας δώσω μία απάντηση. Εάν δεν, ακούστε, δεν απαντήσετε, πάλι κυρία Γρυπάρη. Και σε αυτό δεν είμαι αρμόδια εγώ, εάν πρέπει. Μα το καταλαβαίνετε, δηλαδή μην κάνουμε ερωτήσεις. Για τα δημοτικά τέλη ποιος είναι αρμόδιος, συγγνώμη. Καλά, γιατί... εμείς... Τα δημοτικά τέλη, το 1,5 χιλιάρικο που είπε και η κυρία Δήμο που είναι... παραλία, τα άλλα δημοτικά τέλη. Το 1,5 χιλιάρικο τον 1,5 μήνα. Τον ναι. Κυρία Γρυπάρη, μισό λεπτό. Θέλω να τελειώσω εδώ. Ορίστε. Η ασέβεια δεν το έκλεισα και προηγουμένως. Όχι, όχι, έπεσε η γραμμή. Για όνομα. Είμαι στη γραμμή, είμαι εδώ. Δεν είναι ότι φοβάμαι κάτι. Όπως σας είπα και προηγουμένως, πιθανόν γιατί και η κυρία. Κυρία. Πρέδο είπε ότι. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να διοικήσει ένα νησί. Μόνο όποιος βρίσκεται στη θέση τη δική μου μπορεί να καταλάβει. Είμαι μόνη μου, το επαναλαμβάνω, χωρίς αντιδημάρχους. Υπάρχει μια κυρία Γρυπάρη. Να καταλάβουμε. Που είναι για παραλίες. Είναι για δημόκριση. Σωστό, σωστό. Άρα λοιπόν. Άρα λοιπόν. Είναι να απευθύνεστε στον πρόεδρο τη Επιτροπή Εθνική. Κυρία Γρυπάρη, δεν μπορώ να απολογούμε εγώ για τις αδυναμίες. Ξέρετε, κάτσε ρε Μάνο να δούμε ποιον πρόεδρο είπε. Ποιον πρόεδρο είπατε, κυρία, κυρία Δήμαρχε. Πρέπει να κάνω το καθήκον μου. Κυρία Δήμαρχε. Καλά, οι άλλοι θα κάνουν το καθήκον. Ναι, πρέπει να το κάνετε και εσείς και οι άλλοι. Η επίσης ειδική υπάρχει, η οποία είναι αρμόδια να ελέγχει. Ποια είναι αυτή η επιτροπή, πού ανήκει? Στο Δήμο. Έχω κάνει έγγραφα δύο φορές, τους έχω κάνει έκκληση να παρεύουν. Και δεν παρεμβαίνουν. Δεν παρεμβαίνουν. Δεν υπακούν. Συγγνώμη, εσείς δεν τους κάνατε. Τους καταγγείλατε, εσείς τι κάνατε. Τους διώξατε. Τι κάνατε. Εσείς περιμένετε κάποια στιγμή να παρέμβουν. Προϊστάμενος, πολιτικός προϊστάμενος αυτής της επιτροπής, αυτής της. Πώς την είπατε, την άκουσα κιόλας. Ποιος είναι, είστε εσείς. Ναι, είστε εσείς. Τη αισθητική. Όχι, βέβαια. Να ρωτήσω κάτι. Να καταλήξω. Ξανά η ερώτηση. Πολιτικός προϊστάμενος αυτής της επιτροπής. Είναι ο δήμαρχος ή όχι? Βεβαίως. Γι' αυτό εγγράφω. Εσείς, κυρία Γρυπάρη, κάνατε έγγραφο για, δεν ξέρω, παράβαση ή για πλημελή καθήκον? Βεβαίως. Πλημελή καθήκον. Τους εγκαλέσατε. Τους εγκαλέσατε. Πήρατε στο Υπουργείο Εσωτερικών. Βεβαίως. Και τι σας είπαν από το Υπουργείο Εσωτερικών αφού πήρατε? Πού πήρατε? Επιτροπή Εσειδική του Δήμου. Ζητήσατε βοήθεια από κάποιον, κυρία Γρυπάρη? Να πάρετε, βρε αδερφέ. Από το Υπουργείο Εσωτερικών έχω κάνει για την υποστελέχωση του Δήμου. Άλλο, κυρία Γρυπάρη, το έχουμε πάει τελείως αλλού. Ό,τι σας ρωτάνε δεν έχει απαντήσει. Αν μου επιτρέπετε λίγο για να ίσως μπορέσω να βοηθήσω λίγο για να καταλάβουμε όλοι μας. Υπάρχει επιτροπή που λέτε λοιπόν, κυρία Γρυπάρη, στην οποία έχετε απευθυνθεί και δεν σας έχει απαντήσει. Για τα δημοτικά τέλη δεν έχουν εισπραχθεί. Γι' αυτό ποιος είναι υπεύθυνος? Είναι άλλη υπηρεσία του Δήμου? Κοιτάξτε, η Επιτροπή Εσυντική... Όχι, άλλο λέω, για τα δημοτικά τέλη, αν θέλετε μόνο... Ακούστε με λίγο, βοηθήστε και εσείς λίγο να καταλάβει ο κόσμος όμως. Σας λέω λοιπόν, ότι για τα δημοτικά τέλη είναι, για την εισπράξη των δημοτικών τελών, είναι άλλη υπηρεσία του Δήμου υπεύθυνη? Οικονομική προφανώς. Οικονομική. Ναι. Αυτή δεν τα έχει εισπράξει μέχρι στιγμής, τα δημοτικά τέλη. Με όλο το σεβασμό, κυρία Γρυπάρη, από ό,τι έχω καταλάβει, υπάρχουν πολλές υπηρεσίες στο Δήμο σας οι οποίες δεν λειτουργούν. Εσείς τι κάνετε? Εσείς τι κάνετε? Να είχατε παραιτηθεί τότε. Δηλαδή δεν λειτουργούν οι υπηρεσίες σας και εσείς κάθεστε κύριε και τους βλέπετε. Τι κάνετε εκεί, δεν έχω καταλάβει. Αλήθεια σας το λέω. Μαύρη τρύπα. Εμείς θέλουμε σε όλους όσοι καταπατούν δημόκινο χώρο έγγραφο περίπου τον Απρίλιο μήνα. Ναι. Να έχουν να πληρώσουν, έτσι. Κάποιοι όσοι δεν υπακούσουν, και μάλιστα τώρα πήραμε και μία απόφαση που θα βάλω και τελικά, παρόλο που δεν έχω και είμαι υποστελεχωμένη, κάποια άτομα υπαλλήλους από το Δήμο. Γιατί εγώ μέχρι... Πόσους υπαλλήλους έχετε στο Δήμο, κυρία? Πόσους υπαλλήλους έχετε στο Δήμο σας? Πόσους υπαλλήλους έχετε? Είναι ελάχιστοι. Δεν μπορώ να πω. Αν σας πω ότι... Πόσους? Ξέρετε πόσους έχετε? Ξέρετε. Ξέρω,
Πόσους έχετε, θέλω να μου πείτε πόσους έχετε. Αν, δηλαδή πραγματικά. Άλλοι είναι καθαριότητα. Όχι, όχι, δεν σας ρωτάω αυτό. Θέλω να μου πείτε πόσους υπαλλήλους έχετε. Γιατί αν δεν ξέρετε πόσους υπαλλήλους έχει στο Δήμο, κύριε Ρογκάκο, σημαίνει ότι δεν ξέρετε τι γίνεται η κυρία Γρυπάρη. Το θέμα αυτή τη στιγμή είναι να παρέμβει ο κύριος Ντινόπουλος. Το θέμα είναι να παρέμβει η κεντρική διοίκηση. Υπουργείο Εσωτερικών. Χωρίς να γνωρίζω έτσι. Δεν απαντάτε όμως. Γνωρίζω και 14 μήνες να κρατάω. Σας παρακαλώ πολύ. Αυτές τις προσβολές δεν τις δέχομαι. Ακούστε, κυρία μου, που δεν δέχεστε προσβολές. Ακούστε που δεν δέχεστε προσβολές. Ακούστε λοιπόν που δεν δέχεστε προσβολές. Είστε εκλεγμένος τοπικός άρχοντας, κυρία Γρυπάρη. Αυτά τα περί προσβολών αφήστε τα. Και μην, τέλος πάντων, δεν έχει νόημα. Δεν έχει νόημα να συνεχίζουμε μία συζήτηση, κυρία Γρυπάρη. Το κακό είναι ότι δεν έχει λειτουργήσει το κράτος. Να σας αποπέμψει ο κύριος Ντινόπουλος. Μάνο, ψυχραιμία. Άλλοι είναι αυτοί που πρέπει. Έχετε δίκιο. Εγώ θέλω να πω ότι αναζητούμε το Υπουργείο Εσωτερικών, δεν μπορούμε να πιάσουμε να βρούμε κάποιον. Το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας επίσης δεν μπορούμε να επικοινωνήσουμε κάποιον. Εσείς δεν έχετε δώσει καμία απάντηση. Καμία απάντηση δεν έδωσε. Δεν θα συνεχιστεί η συζήτηση αυτή, γιατί δεν έχει νόημα, κυρία Γρυπάρη. Δεν λάβαμε απάντηση σε κανένα ερώτημα πιστική. Σε κανένα ερώτημα, κυρία Γρυπάρη. Δείτε τις υπηρεσίες σας. Αναλογιστείτε τι μας είπατε σήμερα σε μία εκπομπή και αναλογιστείτε που έχετε, έτσι, εάν αυτές οι απαντήσεις που δώσατε είναι πιστικές για όλους τους πολίτες. Με το λιμεναρχείο θα τα πούμε και με το λιμεναρχείο όταν έρθει η ώρα. Σε ό,τι όμως σας αφορά δεν δώσατε ούτε μία πιστική απάντηση για τους πολίτες. Ευχαριστούμε την κυρία Γρυπάρη, τη Δήμαρχο Μικόνου, ευχαριστούμε και την κυρία Δήμου, τη δικηγόρο, τη συνάδελφό μας την Έλενα την Καραθάνου, τον Γιώργο Καραϊβάζ. Αν μου επιτρέπετε μόνο, Νίκο, να... Και να έρθουμε μέσα για να ηρεμήσουμε λίγο... Ναι, μόνο απλώς να διευκρινίσω το εξής. Τα πνεύμα. Το Υπουργείο Εσωτερικών...